για να μπορέσει να τα πετύχει όλα αυτά, τότε που διαβάζει διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έπεφτε καρφίτσα στην εκδήλωση συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού που διοργάνωσαν για άλλη μια φορά τα φροντιστήρια Πουκαμισά στο Ηράκλειο. Ένα σεμινάριο το οποίο αφορά τη συμβουλευτική των μαθητών, στην οποία πιστεύουμε έτσι κι αλλιώς και έχουμε επενδύσει όλα αυτά τα χρόνια. Για ακόμη μια χρονιά, τα φροντιστήρια Πουκαμισά έδωσαν την ευκαιρία σε γονείς και μαθητές να πάρουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που τους απασχολούν στην πορεία ως την επιλογή πανεπιστημιακής σχολής και τις εξετάσεις. Ο μαθητής δεν έχει μόνο ανάγκη να του λύσει κάποιες τις ασκήσεις ή να τον βοηθήσει να κατανοήσει ένα δύσκολο φαινόμενο. Έχει ανάγκη να τον βοηθήσει στη στοχοθεσία του. Έχει ανάγκη να βρει νόημα στο διάβασμά του. Έχει ανάγκη να πιστέψει για ποιον λόγο δουλεύει, για ποιον λόγο οργανώνει την προσπάθειά του. Έχει ανάγκη επίσης κάποιον που ξέρει να τον βοηθήσει στον τρόπο που πρέπει να διαβάσει στις τεχνικές της μελέτης και στην οργάνωση του προγράμματός του. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ο εισηγητής της Orientum μίλησε για την ανάγκη για στοχοθεσία από τους μαθητές, αλλά και τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις για την επιτυχία τους. Ο τίτλος του σημερινού σεμιναρίου, το οποίο διοργανώνουμε σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Πουκαμισάς, είναι στοχοθεσία και διαχείριση χρόνου. Και ουσιαστικά αυτές είναι και οι δύο θεματικές τις οποίες πρόκειται να αναλύσουμε σήμερα, όσον αφορά δηλαδή τη στοχοθεσία που πρέπει να έχει ένας μαθητής λυκείου, τι κίνητρο πρέπει να έχει για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ποιος πρέπει να είναι ο προσωπικός του στόχος, ώστε να δώσει νόημα σε όλη αυτή τη διαδικασία των πανελλαδικών αφενός. Και αφετέρου, άπαξ και επιλέξει ένας μαθητής, ένας υποψήφιος, μια σχολή, μια ομάδα σχολών, ένα σαφή στόχο τέλος πάντων, τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να προσαρμόσει την καθημερινότητά του, πώς πρέπει να φτιάξει το καθημερινό του πρόγραμμα, ώστε να πετύχει τελικά αυτό το στόχο. Σήμερα Κυριακή, οι μαθητές της πρώτης λυκείου είχαν την ευκαιρία να περάσουν δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον Νόησης Πλας, ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των μαθητών. Δώσαμε τη δυνατότητα να περάσουν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού της Computer Academy μαθητές της πρώτης λυκείου της πόλης μας. Ένα ψυχομετρικό εργαλείο πολύ ισχυρό που ανοιχνεύει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του κάθε μαθητή και με πολύ αξιόπιστο και επιστημονικό τρόπο προτείνει τι σπουδές ταιριάζουν στον καθένα. Οι ημέρες εκπαίδευσης που διοργανώνουν τα φροντιστήρια Πουκαμισά στο Ηράκλειο θα επαναληφθούν το διήμερο 8 και 9 Απριλίου. Να ξαναπώ ότι δεν αφορά μόνο τους μαθητές του φροντιστήριου, αλλά πάντα μας χαρακτηρίζει εξωστρέφεια. Πάντα προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσους μαθητές περισσότερους γίνεται.